Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΣΥΠΑ και ιδιαίτερα κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, ξεκαθαρίστηκε επίσημα το θέμα απόκτησης των F-35, αλλά έγινε και αναφορά στην αναβάθμιση της ΕΑΒ. Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού πάνω σε αυτά τα θέματα ήρθε όμως αφού αναφέρθηκε στο κυπριακό ζήτημα. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σημεία των δηλώσεων του ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε, είστε εξαιρετικά ενημερωμένος για το Κυπριακό και παρακαλώ χρησιμοποιήστε όλη σας την επιρροή για να φέρετε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ξανά σε τροχιά σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Κανείς δεν μπορεί και δεν θα δεχτεί λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Τα Βαλκάνια είναι επίσης εύθραυστα. Πρέπει να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική ζωντανή και απτή. Η Ελλάδα είναι πυλώνα για την περιφερειακή ευημερία και ασφάλεια και πάντα θα αναζητούμε ειρηνικά μέσα για να επιλύσουμε τις διαφορές μας με τους γείτονες. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο σχήμα 3+1 που συνδέει τη ΣΥΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Και ταυτόχρονα, κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ένοπλες δυνάμεις μας και να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι ότι δεν θα δεχθούμε καμία παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και το κάνουμε για να ενισχύσουμε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Θα συνεχίσουμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας μεταξύ των αμυντικών μας βιομηχανιών. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την απόκτηση μίας μοίρας αεροσκαφών F-35. Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να προσθέσουμε αυτό το φανταστικό αεροπλάνο στην δύναμη της ελληνικής αεροπορίας πριν το τέλος αυτής της δεκαετίας. Και είμαι χαρούμενος που την Παρασκευή η Lockheed Martin εξέφρασε επίσημα τον ενδιαφέρον της για επένδυση στην ΕΑΒ. Οι δεσμοί που μας συνδέουν, οι δεσμοί μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας, φτάνουν πολύ πέρα από την κοινή μας ιστορία, την ασφάλεια και την άμυνα. Εκτείνονται σε πολλά πεδία, από το εμπόριο ως τον τουρισμό και από την τεχνολογία ως τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Υπάρχουν τόσα πολλά, κυρίες και κύριοι, που μπορούμε να κερδίσουμε και οι δύο πλευρές. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει βιώσει σοβαρές δυσκολίες. Δήλωσε σε σημεία των δηλώσεών του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζουμε ότι στον MSHD σας έχουμε ήδη ενημερώσει σχετικά με την επίσημη πρόθεση της Ελλάδας να αποκτήσει τα F-35 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας των Rafale και F-16 Viper. Με την απόκτηση των Rafale F3R και των F-16 Viper αλλά και των F-35, η Ελλάδα, αν δεν κινηθεί σε αντίστοιχες αγορές η Τουρκία, θα αποκτήσει πλήρη αεροπορική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα είναι τεράστιο λάθος να μην την εκμεταλλευτεί σωστά στην Κύπρο. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο με τους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή στον MSHD και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι και να ενεργοποιήσετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για κάθε νέα εξέλιξη μέσω του site μας msHD.gr.